Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Καλησπερίζω τον Τάσο Νικολογιάννη. Χαίρετε. Καλησπέρα Τάσο. Τι κάνεις? Καλά, μια χαρά. Ήρεμη ημέρα. Ναι, γενικά είμαστε τώρα, πάμε, μπαίνουμε σε μια διακοπή δύο εβδομάδων. Έχει ρεπό και σήμερα η ομάδα, που αύριο θα επιστρέψει στους προπονητές. Λοιπόν, διεθνής. Ο στόχος είναι οι διεθνείς που είναι καλά να πάρουν παιχνίδι. Η παιχνίδια για να μην γυρίσουν ανενεργοί τελείως της άλλης εβδομάδας. Τάσο, μιας και λες για τους διεθνείς, ο Σπόραρ που είχε κάποιο θεματάκι. Ο Σπόραρ, αυτό ακριβώς πήγαν από τώρα, δεν ήταν 100% δημοσιογραφικό στο τεχνικό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Δεν ήθελε να πάρει το παραμικρό ρίσκο ο Γιωβάνοβιτς. Ήδη υπήρχε ο κίνδυνος, αν έπαιζε, να μείνει για πολύ καιρό εκτός και να έχανε τα play-off, να πάθανε κάποιο μυϊκό τραυματισμό. Ναι. Τώρα το μάτς της Σλοβενίας είναι, νομίζω, Πέμπτη Παρασκευή πρέπει να είναι. Πέμπτη, μεσολαβούν κάποιες ημέρες. Πέμπτη, το καλύτερο είναι, Πέμπτη είναι στο Καζακστάν. Δεν άκουσα. Λέω είναι Πέμπτη, παίζει με το Καζακστάν. Ναι. Στην Αστάνα. Ωραία. Ναι, ωραία. Το καλύτερο, το οποίο ιδανικό, θα είναι να αποφύγει να παίξει και αυτό το μάτς. Έτσι. Αλλά τώρα θα το δούμε, βλέποντας και κάνοντας και με το ιατρικό team. Ώστε να μην πάρει το παραμικρό ρίσκο και να επιστρέψει υγιέστατος στον Παναθηναϊκό. Ναι, επειδή έτυχε να διαβάσω κάτι δηλώσεις του Ομοσπονδιακού Τεχνικού της Σλοβενίας, του Ματίας Κέκ, ο οποίος είπε ότι είναι ερωτηματικό, θα ήθελε να έχει το Σπόραρ διαθέσιμο, αλλά θα υπάρξει συζήτηση και θα αποφασιστεί στην ουσία την τελευταία στιγμή. Κοίταξε να δεις, οι παίκτες αυτοί, οι Σλοβαίνοι έχουν, θα μου πεις τώρα και ποιοι δεν το έχουν, αλλά ειδικά οι Σλοβαίνοι έχουν πολύ μεγάλο δέσμο με την εθνική της ομάδα και την έχουν πιο ψηλά από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Αυτό βέβαια συμβαίνει με τους περισσότερους διεθνείς, αλλά ειδικά οι Σλοβαίνοι έχουν τρομερό δέσμο και πιστεύω ότι μπορεί και να το δούμε, μπορεί και να μην το δούμε. Την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί από ό,τι έχω καταλάβει. Ναι. Βέβαια κάτι τέτοιο, να σου πω κάτι τέτοιο έλεγε και για τον, είπε και για τον Κούρτιτς του ΠΑΟΚ. Αλλά δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι να παίξει ο Κούρτιτς ένα παιχνίδι. Το ιδανικό θα ήταν την Πέμπτη να το αποφύγει το ματς ο Σπόραρ για να μην ρισκάρει το παραμικρό. Έτσι. Ναι. Να παίξει π.χ. αν μπορεί στο επόμενο. Στο επόμενο. Ή να μην παίξει και καθόλου. Δηλαδή απλά να παραβρεθεί και να επιστρέψει χωρίς να έχει πάρει το παραμικρό ρίσκο. Ναι. Οι άλλοι παίκτες όμως που είναι υγιείς, καλό θα είναι να πάρουν κάποιο χρόνο συμμετοχής για να μην γυρίσουν τελείως ενεργοί. Ναι, και μόνο με προπονήσεις. Μόνο με προπονήσεις, ναι. Εντάξει, το καλό είναι ότι τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων της Ελλάδας είναι, νομίζω, της Ελλάδας είναι Παρασκευή και Δευτέρα. Δηλαδή. Ναι. Της Σλοβενίας είναι Πέμπτη Κυριακή. Κυριακή. Αυτό σημαίνει ότι οι Σλοβένοι, γιατί είναι και ο Βέρμπης και ο Τσέρνι, θα γυρίσουν Δευτέρα. Άρα ουσιαστικά τους έχει για όλη την εβδομάδα για να κάνουν την προετοιμασία τους για το μάτς με το Βόλο. Ναι. Είναι την άλλη Κυριακή. Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα πάνω να ασχοληθεί με το παιχνίδι αυτό, αλλά σίγουρα με την οπισθοφή μπαίνουμε. Επίσης θετικό, σε διακόπτω συγγνώμη, ότι οι Έλληνες διεθνείς το δεύτερο μάτς είναι εντός έδρας. Ναι, είναι εντός έδρας. Ο Κουρμπέλης και ο Ιωαννίδης. Και εντάξει, από εκεί πέρα όσον αφορά το πρόγραμμα, οποίο ότι με την επανέναξη ο Παναθηναϊκός πάει σε μια τριάδα αγώνων η οποία είναι πολύ απαιτητική. Παίζει Κυριακή με το Βόλο στη Λεωφόρο, Τετάρτη με τον Άρη Θεσσαλονίκη και Κυριακή με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την τριάδα των αγώνων, που είναι πριν το Πάσχα, γιατί μετά έχει τη διακοπή του Πάσχα, θα ξέρουμε πού βαδίζει ο Παναθηναϊκός, πώς βαδίζει και αν θα παραμείνει στην πρώτη θέση βαθμολογίας μετά από αυτά τα παιχνίδια, θα είναι πολύ σημαντικό, διότι θα έχει το προβάδισμα. Γιατί σιγά σιγά θα φεύγουν και τα παιχνίδια, ξέρεις. Ναι, βέβαια. Είναι άλλο πρώτη αγωνιστική να είσαι πρώτος. Ναι, και να υπάρχουν μπροστά άλλοι 27 βαθμοί και άλλο να διεκδικούνται, ξέρω εγώ, 15. Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός σε αυτόν τον πρώτο γύρο έβγαλε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με την ΑΕΚ εκτός. Έχει ένα άλλο, για μένα, δύσκολο παιχνίδι. Δεν θα περάσουν εύκολα οι ομάδες από τον Άρη. Είδαμε πάρα πώς κέρδισε. Ναι. Να κάνει ανατροπή. Θα έχει και την Τούμπα. Θα έχει τρία παιχνίδια πολύ δύσκολα και θα έχει μέσα το πιο εύκολο θεωρητικά και ένα από τα πιο δύσκολα με το Ολυμπιακό. Στο δεύτερο γύρο έχει πολύ Λεωφόρο. Δηλαδή έχει το Βόλο εκτός έδρας που ουσιαστικά, όπως συμβαίνει με όλες τις ομάδες, θα έχει τη συμπαράσταση 15.000 οπαδών. Ναι. Άρα ουσιαστικά θα παίζει σαν να είναι εντός έδρας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θα έχει ΠΑΟ, ΚΑΕ, Κάρι στη Λεωφόρο και μόνο το Ολυμπιακό στο Καρισκάκης. Δηλαδή
Αν μετά την πέμπτη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός παραμένει πρώτο στη βαθμολογία, πιστεύω μετά ότι έχει πάρα πολλές πιθανότητες. Ουσιαστικά στη λεωφόρο θα κληθεί να. Ότι είναι στα πόδια του, αποκλειστικά στα πόδια. Ναι, 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 ναι. Απλά εγώ θα πω αυτό που είπες πριν για τον Άρη, ότι θα είναι δύσκολο. Συμφωνώ και επαυξάνω λέγοντας ότι την τρίτη αγωνιστική που θα παίξει ο Παναθηναϊκός με τον Άρη, ο Άρης χρειάζεται όπως και να έχει βαθμούς. Έχει βαθμολογικό κίνητρο γιατί δεν έχει εξασφαλίσει την πέμπτη θέση. Ναι, με τη διαφορά με τον Βόλο είναι στον ένα βαθμό. Μπορεί στο τέλος αυτό να έχει συμβεί και να είναι πιο αδιάφορο. Ναι, στο τέλος μπορεί να μην έχει κίνητρο βαθμολογικό, αν μη τι άλλο. Έχεις δίκιο. Ωραία. Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.